Γεια σας, η εκπομπή Κριτών Γεύση σήμερα εκδράμει ξανά στα βόρεια, στα ορεινά. Είμαστε στο χωριό της Σίτανου. Προσπαθήσαμε να ξεκινήσουμε από ένα ιστορικό σημείο την περιέγησή μας εδώ στη Σίτανο και καταλληλότερος για να μας ξεναγήσει, να μας περιηγήσει στη Σίτανο δεν είναι άλλος από τον πρόεδρο του πολιτιστικού, ο Μανώλης ο Πατελάκης, τον οποίο έχω δίπλα μου. Γεια σου Μανώλη. Γεια σου Μανώλη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που κάνατε στην εκπομπή για να έρθουμε εδώ και να δούμε όλα όσα θα δούμε στη Σίτανο. Και πες μου γιατί επέλεξες να ξεκινήσουμε από το Λατσίδι. Καταρχήν σας ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ που μας εκάμετε την τιμή να έρθετε να δείτε το χωριό μας, να πούμε κάποια πράγματα για το χωριό μας τα οποία πιθανόν είναι άγνωστα στον πολύ κόσμο. Συμφωνώ. Ξεκινούμε λοιπόν, έχει πολλά το χωριό αξιοθέατα, είναι ένα χωριό σημαντικό, το είχαν επιλέξει για να γίνει παραδοσιακός οικισμός, αλλά δεν ξέρουμε για ποιο λόγο δεν έγινε, δεν το κάνουνε. Έχει πάρα πολλά, ξεκινούμε από εδώ διότι αυτό το σπήλαιο που έχουμε εδώ μπροστά μας είναι ένα από τα μεγαλύτερα σπήλαια της Κρήτης. Δηλαδή το Λατσίδι σημαίνει το όξο Λατσίδι. Είναι ένα σπήλαιο, λένε ότι ήταν παλιά κήτη ποταμού. Βέβαια τώρα λόγω του ότι δεν έχουμε πολλές βροχοπτώσεις, τα νερά μέσα είναι λίγα. Έχει όμως σταλαγμίτες σε ορισμένα σημεία. Ναι, έχει σταλαγμίτες. Είναι ένα μεγάλο σπήλαιο 3-4 χιλιόμετρα. Δηλαδή αν μπούμε τώρα από εδώ με σκηνή κατέβουμε, ναι, πού θα βγούμε? Θα βγούμε κάπου ή θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε πίσω? Πρέπει να ξαναγυρίσουμε πίσω. Α, δεν βγάζει κάπου. Όχι, δεν βγάζει. Δεν βγάζει. Αυτό το σπήλαιο είναι βόρεια του χωριού, ένα χιλιόμετρο από το χωριό. Είναι όμως, όπως βλέπετε εδώ, θα είδατε, ας πούμε, έχουμε κοντά μας κάποια φωτοβολταϊκά, αυτά τα οποία μας βάλανε εδώ πέρα. Παραπάνω τώρα προβλέπεται η Τέρνα να κάνει ένα αιωλικό πάρκο. Η πρώτη ανεμογεννήτρια από αυτό το σπήλαιο, το οποίο είναι παραδοσιακό και το οποίο η νομοθεσία απαγορεύει να είναι κοντά τέτοιου είδους έργα, είναι 300 μέτρα από την πρώτη ανεμογεννήτρια. Μάλιστα. Άρα δεν συμφωνείτε και να μπουν ανεμογεννήτρια. Και στη μελέτη τους αυτή δεν το αναφέρουν καθόλου επίτηδες για να μην εμπλακούν σε τέτοιες καταστάσεις με την νομοθεσία. Αυτό είναι το σπήλαιο, έρχονται σπηλαιολόγοι και μπαίνουν μέσα και εξερευνούν πολλές φορές. Εδώ θα δείτε πολλές φορές αυτοκίνητα σταματημένα. Είναι σπηλαιολόγοι από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα και έρχονται εδώ πέρα και εξερευνούν το σπήλαιο. Μάλιστα. Μπαίνουν και όταν μέσα, λες εξερευνούν, ψάχνουν κάτι ή απλά, ναι, κάνουν τη διαδρομή γιατί τους αρέσει? Εξερευνούν, κάνουν τη διαδρομή, αυτοί είναι σπηλαιολόγοι και είναι και επιστημονικά, έχουν μέσα και επιστήμονες και λοιπά. Εδώ μέσα υπάρχουν φωλιές νυχτερίδων, οι οποίες είναι, ναι, είναι στην περιοχή εδώ πέρα και οι οποίες κινδυνεύουν από τις ανεμογεννήτριες αν μπουν. Βέβαια εμείς θα παλέψουμε να μην μπουν αυτές οι ανεμογεννήτριες εδώ πέρα, παλεύουμε. Μάλιστα, μάλιστα. Μανώλη, πάμε να φύγουμε από εδώ, να πάμε στο χωριό. Μου είπες πριν βγούμε στην κάμερα ότι έχεις ήδη ετοιμάσει δύο κυρίες που μας περιμένουν να, ναι, κάνουμε μια έτσι παραδοσιακή συνταγή του χωριού εδώ που γίνεται. Λαγός με κεντανέ και πατάτες από το κήπο και ντομάτα. Ντόπια προϊόντα. Όλα, ναι, ντόπια προϊόντα. Όλα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε αυτή τη συνταγή, μην περιμένουν οι κυρίες και αμέσως μετά θα κάνουμε τη βόλτα μας στο χωριό. Ναι, πάμε, ναι, βέβαια, φύγαμε, βέβαια, φύγαμε, φύγαμε, φύγαμε. Αφήσαμε το Όξο Λατσίδι και τον Μανώλη τον Πατελάκη. Έχουμε έρθει εδώ σε ένα καταπληκτικό παραδοσιακό σπίτι. Θα ξαναγηθούμε αργότερα σε αυτό. Προς το παρόν έχω να συναντήσω δύο κυρίες με τις οποίες θα κάνουμε μια παραδοσιακή συνταγή. Γεια σας. Γεια σας και εσάς. Είστε η Αδαμάκη Μαρία. Η Αδαμάκη Μαρία, χαίρο πολύ. Και εγώ επίσης. Κατερίνα Σοφουλάκη. Κατερίνα Σοφουλάκη, χαίρο πολύ. Λοιπόν, βλέπω εδώ
πράσο ή κεντανέ, όπως το λέμε εμείς εδώ. Ναι. Ντομάτα τριμμένη, ναι. Πατάτες, ντομάτα. Ελαιόλαδο, ναι, από τη Ζάκρο και βλέπω κάτω και μια κατσαρόλα. Τι έχει αυτή η κατσαρόλα μέσα? Εδώ έχει το πρώτο υλικό για το μαζίρεμα, το λαγό. Α, άρα θα κάνουμε λαγό με κεντανέ. Ναι. Είναι μια παραδοσιακή συνταγή. Ναι, ναι, είναι. Που την έκανε η γιαγιά μου, γιατί εκείνα τα χρόνια δεν είχαν κι άλλες επιλογές, δηλαδή πολλές επιλογές, πώς να μαζερέψουν και τι να μαζερέψουν. Ό,τι είχαν, δηλαδή τα ανακατεύανε, ναι, τα παντρεύανε, ναι, πολλές και φτιάχνανε φορές, ναι, συνταγές πολλές φορές, οι οποίες μέχρι σήμερα κρατάνε. Κρατάνε γιατί ήταν πολύ νόστιμα όλα αυτά, mm-hmm, ήταν από τα βουνά, από τα χωράφια αυτά που βλέπετε, χωρίς, mm-hmm, ραντίσματα, χωρίς... Ψικάσματα, χωρίς, ναι, τίποτα, ναι, ναι, χωρίς τίποτα, αγνά. Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ναι. Να πάρουμε την άλλη κατσαρόλα, να τη μεγάλη. Να βάλουμε την άλλη κατσαρόλα. Ωραία. Και από ό,τι βλέπω θα μαγειρέψουμε παραδοσιακά, παραδοσιακά. Παραστιά. Ναι, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, να τη βάλουμε εδώ. Ναι, βλέπω έχεις κάνει μία προεργασία εσύ ήδη. Τον έχω καθαρίσει. Ωραία. Και για να είμαι σίγουρη ότι θα είχα, γιατί καμιά φορά τυχαίνει. Ωραία. Όσο και αν το πεθύμεις. Λοιπόν, θα προσθέσω λάδι, ναι, από τη Ζάκρο, βάλε, που είναι ο χορηγός μας. Θα μου πείτε πόσο θέλετε να βάλω. Θα βάλουμε λιγάκι όσο χρειάζεται. Χρειάζεται. Ωραία. Εντάξει, τώρα. Ωραία. Αυτό. Τώρα θα βάλω με λίγο νεράκι. Ένα ποτήρι νερό, κάτι να φέρει από όξο. Λοιπόν, να το βάλω πάνω. Ναι, ναι, μπορούμε. Θα του ρίξω εγώ λίγο αλατάκι. Ωραία. Να αλατίζεται εκεί. Και θα το ανακατέψω μέχρι να ξέρω. Ήρθε και το νεράκι. Να το ρίξω όλο. Ναι, 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 ρίξτε το. Και τα αφήνουμε εδώ να σιγοβράσει. Ωραία. Η κατσαρόλα σκεπασμένη. Το λάδι δεν το χρειαζόμαστε πια. Ωραία. Μαρία, φαντάζομαι ότι το να μαγειρεύεις την παραστιά είναι σαφώς πιο δύσκολο από ό,τι να μαγειρεύεις στο γκάζι ή στο ρεύμα. Πολύ. Άλλο είναι να κάνεις έτσι το κουμπί και άλλο είναι να μαζέψεις τα ξύλα, να τα ετοιμάσεις, βγάζει καπνό όπως είδατε και, ναι, σε πνίγει. Φαντάζομαι επίσης στην παραστία δεν μπορείς να ρυθμίσεις τη θερμοκρασία. Όχι. Έτσι δεν είναι? Όχι. Άρα είναι σαφώς πιο δύσκολο. Σίγουρα. Ετοιμάζεις το φαγητό, λιγοσεύεις μετά τη φωτιά. Αλλά αυτή δεν λιγοστεύει έτσι στο, ας πούμε, στα γρήγορα, διότι φουντώνει. Πρέπει να βγάλεις τα ξύλα, πρέπει να καπνιστείς, πρέπει... Αλλά ήταν το φαγητό, όλοι λέγανε, νόστιμο. Σαφώς είναι πιο νόστιμο όταν μαγειρεύεις τα ξύλα, φαντάζομαι. Σίγουρα, ότι είναι, ναι, είναι πιο νόστιμο. Εντάξει, δεν υπήρχαν άλλα μέσα τότε. Και όπως βλέπετε, σε λίγα σπίτια υπάρχει ακόμα, ναι, τσάτσι. Ναι, είναι ένα... Από μια βόλτα που έκανα πριν έρθω εδώ μέσα στο σπίτι, ναι, έχω μείνει έκπληκτος από αυτό εδώ το πράγμα. Το έχουν φτιάξει. Τέλεια. Καταπληκτικά. Καταπληκτικά. Τέλεια. Μαρία, ακούω την κατσαρόλα και τσιτσιρίζει, όπως λέμε. Τσιτσιρίζει, ναι. Είμαστε σε καλό δρόμο. Σίγουρα, έτσι, σίγουρα. Να ρίξουμε μια ματιά να δούμε... Να ρίξουμε, γιατί όχι. Πού βρισκόμαστε. Γιατί όχι. Λοιπόν, το πανάκι, την κατσαρόλα μας να δούμε. Περιτώ να σου πω ότι έχει γεμίσει μυρωδιές εδώ το... Ναι, το μυρίζει, μάτιο, μυρίζει. Το εγώ δεν τον ακούω. Έχω συνηθίσει τις μυρωδιές του και... Αυτό σημαίνει ότι ψήνεις πολλούς λαγούς. Αρκετούς. Ο σύζυγος κυνηγός. Και τα δύο μου τα παιδιά. Οπότε εντάξει, δεν έχεις παράπονο. Δεν έχεις παράπονο. Τα παιδιά μου είναι αυτοί που έχουν το βενζινάδικο στο πισκοκέφαλο. Αν έχετε υπόψη σας. Να τα μάχει. Βεβαίως. Αυτοί είναι. Τα παιδιά μου είναι και οι δύο κυνηγοί και ο μπαμπάς κυνηγός. Ναι. Πλούσια τα ελέη του Θεού. Δόξα τω Θεώ. Εδώ που είμαστε, να ρίξουμε εδώ, το... Εδώ τώρα, ναι, θα ρίξουμε το πράσινο, ναι, το γεντανέ. Ωραία. Και θα... Λοιπόν, να ρίξουμε το γεντανέ. Και βλέπω ότι έχει βράσει κιόλας, από το... έτσι με το μάτι. Ωραία, το όχι, τι τσέι, τσέι. Απλά πρέπει να διπλωθώ εδώ, δεν πειράζει.
Αυτό που το βλέπετε αρκετό πολύ είναι που θα λιγοστέψει. Ναι, γιατί θα βγάλει τα υγρά του. Ναι, ναι, και μαζερεύοντας λιγοστεύει. Και να φανταστώ, Μαρία, ότι ο Κεντανές είναι από το Κυπούλι, ε. Σίγουρα, ναι, από εδώ. Όλα είναι προϊόντα δικά μας. Όλα είναι προϊόντα ντόπια. Ναι. Από τον κήπο. Ο λαγός, ο λαγός από τη φύση, ναι, ο να... Κεντανές από το Κυπούλι, οι πατάτες επίσης από το Κυπούλι, η ντομάτα, όλα, όλα. Όλα. Εδώ δεν αγοράζουμε, περνάνε πολλές φορές. Δεν υπάρχει ούτε σούπερ μάρκετ, τίποτα δεν υπάρχει. Όλα, όλα από το Κυπούλι. Παλιότερα είσαι. Αυτά είναι. Αλλά ήταν μόνο για τα είδη που δεν... Η ζωή στο χωριό δηλαδή. Η ζωή στο χωριό, ναι. Τώρα θα δυναμώσουμε τη φωτιά. Θα βάλουμε ένα ξυλαράκι ακόμα. Ναι, δηλαδή. Ναι, τώρα. Να τον μαραθεί. Μετά θα βάλω τις πατάτες από πάνω. Και την ντομάτα. Τέλεια. Σε πόση ώρα περίπου θα είναι ο Κεντανές έτοιμος? Θα είναι σε μισή ώρα σε τώρα. Μισή ώρα. Ναι. Μαρία, περίπου 25 λεπτά έχουν περάσει από ναι, τώρα ναι. Με τον Κεντανέ. Τώρα είναι, θα ρίξουμε τις πατάτες. Ωραία. Η ώρα και την ντομάτα. Ωραία. Επίσης θα ρίξουμε και ακόμα λίγο αλάτι. Γιατί ασφαλώς δεν είναι αρκετό. Γιατί αν ρίχναμε όλο το αλάτι που θέλει το φαγητό να γίνει, μετά το κρέας φύγει και ναι. Δεν μαζειρεύεται εύκολα. Ωραία. Οπότε ρίχνουμε τις πατάτες τώρα. Ρίχνουμε τις πατάτες. Και την ντομάτα. Και συνεχίζουμε το μαζείρεμα μέχρι να μαζειρευτεί. Η πατάτα. Και να μην είναι ζουμερό το φαγητό. Ναι, να ξεκάψει όπως να πρέπει. Ξεκάψει, ναι. Λοιπόν, Μαρία και Κατερίνα, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να δούμε το φαγητό μας. Έχουν περάσει 15 λεπτά που ναι, είχαμε οι πατάτες. Η μυρωδιά έχει σπάσει τη μύτη και εμένα και του κάμεραμάν. Και όσων είναι εδώ, την ακούνε. Πάμε να σερβίρουμε. Ναι, ναι. Μάλιστα. Να το πιάτο μας. Και να είναι και καλοφάγωτο. Άμα. Πολύ ωραίο. Τέλειο. Θέλει λίγο. Εντάξει, δεν πειράζει, ας το μην το λες. Λοιπόν, να σας βάλω εδώ. Ναι, ναι. Δηλαδή, να σου κρατώ εγώ το πιάτο, μισό λεπτό. Εδώ, ναι, εδώ, μπράβο. Εδώ, εδώ. Να σου κρατώ εγώ το πιάτο. Όποιος του αρέσει ο Κεντανές, είναι ένα φαγητό εξαιρετικό. Εμένα να πω, Μαρία, μου αρέσει πιο πολύ ο λαγός. Το ξέρω. Δεν λέω όχι στο Κεντανέ. Θα βάλουμε και καμιά πατατούλα έτσι να φαίνεται. Ναι, θα βάλω το. Δεν είναι και βολικό, βλέπεις το, ναι, ναι. Το κουτάλι. Ο λαγός φυσικά είναι το καλύτερο, ό,τι καλύτερο. Ναι. Γιατί... Ωραία, τέλεια, τέλεια. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι το φαγητό μας. Λαγός, με κεντανές, πατάτες, ντομάτα, αλάτι, λάδι, ζάχου, τελειώσαμε. Μάλιστα. Υπέροχη συνταγή. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, φτιάξαμε μια παραδοσιακή συνταγή. Πάμε να ξανασυναντήσουμε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, τον Μανώλη τον Παντελάκη, να κάνουμε μια βόλτα στο χωριό και επανερχόμαστε. Thank you.
να τα ξέρεις μόνη σου. Όλοι ψήσαμε το λαγό με τις κυρίες. Ωραία. Με τον Κεντανέ. Ωραία. Και ναι. Προτίμησες να ξεκινήσουμε την περιέγησή μας μέσα στο χωριό από μια εκκλησία έξω από το χωριό. Ναι, ναι. Τον Άγιο Γεώργιο. Άγιος Γεώργιος. Ο λόγος ποιος είναι που προτίμησες να ξεκινήσουμε από ναι. εδώ. Ναι, αυτή η εκκλησία έχει ιστορία. Αυτή η εκκλησία με μια άλλη που θα πάμε μετά, τον Άγιο Ιωάννη, το 17ο αιώνα υπήρχανε. Αναφέρονται το 17ο αιώνα αυτές οι δύο εκκλησίες. Άρα είναι πολύ παλιές. Πολύ παλιές. Εδώ πέρα όμως είναι η διαφορά η εξής, ότι ο Άγιος Ιωάννης έμεινε όπως ήταν, με ελαφρές επιδιορθώσεις, γιατί το έδαφος δεν ήταν στέρεο. Ετούτη εδώ η εκκλησία κατεδαφίστηκε επί Τουρκοκρατίας, δεν ξέρουμε πότε. Αποτέλεσμα, εδώ πιο πέρα υπήρχε μια μάντρα και ερχόταν τα ζώα εδώ πέρα και λοιπά και λοιπά. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες χωριανών ότι είδανε όνειρα, ότι είδανε καντήλια να ανάβουν εδώ πέρα, ότι δεν ξέρω κι εγώ πολλά πράγματα ας πούμε. Mm-hmm. Και υπήρχε η πληροφορία ότι ήταν εδώ πέρα Άγιος Γεώργιος. Το συνειδητοποίησε λοιπόν ο κόσμος, ορισμένοι χωριανοί προσφέρανε λεφτά. Mm-hmm. Άλλη εργασία και όλοι μαζί προσπαθήσαμε και ανεγείραμε αυτό το ναό στη θέση ακριβώς που ήταν ο παλιός. Μάλιστα. Ναός αυτό του Αγίου Γεωργίου. Το 2001 εγγενιάστηκε. Μάλιστα. Το γράφει εκεί πέρα η πλάκα. Μάλιστα. Που έχουμε. Άρα αυτή είναι η ιστορία του ναού αυτού. Υπήρχε πριν, κατεδαφίστηκε, ναι, και ξαναχτίστηκε. Ναι, ναι. Και ξαναχτίστηκε. Ωραία. Επόμενη εκκλησία θα είναι ο Άγιος Γιάννης. Ο Άγιος Ιωάννης, ναι. Ωραία, μεγάλη χάρη. Αρχαία του. Και αυτή η εκκλησία. Πάμε. Εκεί είναι και το νεκροταφείο του χωριού. Μάλιστα. Ωραία, ναι. Πάμε να το δούμε λοιπόν. Όλοι μετά τον Άγιο Γιώργη, που από ό,τι μου έλεγες, ξέχασες να μας πεις ότι είναι Άγιος Γεώργιος ο Μεθυστής, που σημαίνει ότι 3 του Νοέμβρη είναι. 3 του Νοέμβρη γιορτάζει. Καλά θυμάμαι, ναι. Λοιπόν, ναι. Ανοίγουν τα βαρέλια. Ανοίγουν τα κρασά, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ στον Άγιο Γιάννη, μια εκκλησία παλιά. Πόσο παλιά, είπαμε, του 1700 περίπου. Ναι, 17ο αιώνας υπήρχε, αναφέρεται, άρα είναι και, μπορεί να είναι και πιο παλιά ακόμα. Με παλιές τοιχογραφίες μέσα στο ιερό. Παλιές τοιχογραφίες, οι οποίες βέβαια σκεπαστήκανε μετά. Σκεπαστήκανε, δεν ξέρω γιατί, λένε πολλοί ότι τις σκεπάζανε διότι οι Τούρκοι επί Τουρκοκρατίας τις καταστρέφανε. Και για να διατηρηθούν τις σκεπάσανε με σοβά, με ασβέστη. Εδώ είπαμε ότι δεν έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη επέμβαση. Όχι. Όπως στον Άγιο Γεώργιο. Εξωτερικά έχει γίνει μια επέμβαση, διότι για να μην καταστραφεί ο ναός, ας πούμε, το έδαφος δεν ήταν τόσο. Mm-hmm.
εξωτερικά, αλλά μέσα ο ναός ήταν όπως ήταν. Είναι όπως ήταν. Μάλιστα. Ο Άγιος Γεώργιος, ξεχάσαμε βέβαια να πούμε ότι είναι ο μεθυστής και γιορτάζει στις 3 του Νοέμβρη, όπως είπες. Mm-hmm. Γιατί έχουμε και άλλο Άγιο Γεώργιο στην ενορία μας, τα σκαλιά. Μάλιστα, εκεί αυτός υπάρχει, είναι υπάρχει... Άγιος Γεώργιος, κανονικά Άγιος Γεώργιος, mm-hmm. 23 Απριλίου. Μάλιστα, και στα σκαλιά υπάρχει μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία και αυτή, πανάρχια εκκλησία και αυτή, mm-hmm. μεγάλη ιστορία. Εκεί πέρα ήταν το άβατο των Τούρκων, εκεί τα παλικάρια, τα σκαλιώτικα, σφάξανε Τούρκους που πήγανε για να καταλάβουνε, όχι για οικονομικούς λόγους και λοιπά, διότι εκεί πέραν ορεινή περιοχή, κάτι πρόβατα είχανε και τίποτε άλλο, αλλά διότι δεν θέλανε να, για, ας πούμε, για λόγους τιμής οι Τούρκοι, θέλανε να κατακτήσουνε τα σκαλιά. Μάλιστα. Και έτσι σφάξανε εκεί σε ένα κοντινό μέρος στο Μαύρο Κάμπο, μετά με μπαμπεσιά, με προδοσία, στη Ζήρο, σφάξανε οι Τούρκοι αυτά τα παλικάρια. Ο παπάς, λέει η παράδοση, ο παπά Φραγκιά στη Ζήρο, που ήταν ενορία του, κάλεσε τα παλικάρια να εξομολογηθούν, διότι είχαν σφάξει τους Τούρκους mm-hmm. για να λυτρωθούν, ας πούμε, από αυτή τη σφάγη και λοιπά, και τους επέβαλε, συνεννοημένος με τους Τούρκους, να αφήσουν τα όπλα, απαγορεύεται μέσα στην εκκλησία να έχετε όπλα. Τα άφησαν έξω από την εκκλησία, συνεννοημένοι Τούρκοι μπήκανε μέσα και γλίτωσε ένας μόνο. Ένας μάλιστα. μόνο. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να πούμε ήθελα, στο χωριό. Ήθελα να συμπληρώσω ναι, ότι δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, που είναι του Αγίου Γεωργίου η εορτή, ας πούμε, 3 του Νοέμβρη της εκκλησίας που πήγαμε πριν, διότι η Σίτανος έχει πολλά αμπέλια, είχε πολλά αμπέλια. Πολλά αμπέλια. Βγαίνει εδώ πέρα μαζί με τα μέσα μουλιανά το καλύτερο κρασί της περιοχής. Θα έχω την ευκαιρία να το δοκιμάσω στο τέλος. Και να σας πω μόνο ότι... παλιότερα υπήρχαν ενεργά 18 καζάνια, λέβητε, ας πούμε, πώς λέγονται. Που καζανεύουν τη ρακή. Ναι, που καζανεύουν τη ρακή. 18 καζάνια. 18 καζάνια στο χωριό μας. Μάλιστα. 18 καζάνια. Σήμερα υφίσταται κάποιο. Ναι, έχουμε 2-3 ακόμα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, Μανώλη, πάμε στο χωριό. Πάμε τώρα να δούμε και την άλλη εκκλησία. Έχουμε άλλη μια εκκλησία. Άλλη μια εκκλησία. Νεότερη. Ωραία. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Ναι. Κάνουμε τη βόλτα μας στο χωριό μέσα, ωραία σοκάκια, όμορφο χωριό, Σίτανος. Από πού πιστεύεις έχει βγει αυτό το όνομα? Υπάρχουν διάφορες εκδοχές, αλλά η κυριότερη αυτή που πιστεύουμε ότι είναι και η αληθινή, είναι ότι προέρχεται από την αρχαία Ήτανο. Μάλιστα. Δηλαδή, μια πολιτεία που υπήρχε... σχέση με την Ήτανο στο Παλέκαστρο. Ναι, την Ερμούπολη που λέμε. Ναι. Εκεί λοιπόν οι πειρατές... και ενοχλούσαν τους κατοίκους, ας πούμε, κάνανε λαιλασίες και λοιπά, και αναγκαστήκανε οι κάτοικοι της Σίτανου να έρθουν εδώ πέρα να εγκατασταθούν. Και από εκεί πήρε το όνομα Σίτανος. Σίτανος, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε. Μανώλη, ήρθαμε στην μεγάλη εκκλησία, να το πω έτσι, του χωριού. Την πιο μεγάλη. Ναι, την πολιούχο εκκλησία του χωριού, η κοίμηση της Θεοτόκου. Κοίμηση, 15 Αυγούστου. Εξού και το πανηγύρι που γίνεται εδώ. Ε. Θα μιλήσουμε βέβαια αργότερα όσον αφορά το πολιτιστικό κομμάτι της περιοχής και του χωριού και του συλλόγου. Ναι. Βλέπω εδώ μια ταμπέλα που λέει έτος ανεγέρσεως 1875, δηλαδή περίπου 140 χρόνια πριν, 141. Καλά, ναι. Καλά τα λέω. Ναι. Ήσουν ναι. και δάσκαλος.
Ναι, ναι. Μου βάζει ναι, κακό ναι. βαθμό στη... όχι, στα όχι, μαθηματικά. Όχι, είσαι πολύ σωστό. Και έτος εγκυνιασμού 1885, 10 χρόνια μετά λοιπόν. Ναι. Μάλιστα. Οι χωριανοί την χτίσανε αυτή την εκκλησία με πετρόχτυρο βέβαια. Είναι παλιά εκκλησία. Παλιά. Είναι η νεότερη βέβαια στο χωριό. Mm-hmm. Η νεότερη στο χωριό. Και εδώ 15 Αυγούστου έχουμε πανηγύρι και ο πολιτιστικός σύλλογος κάνει την εκδήλωση. Γιατί παλιά το πανηγύρι κρατούσε 4-5 μέρες. Χορεύανε νύχτα μέρα εδώ. Μάλιστα. Εκείνα τα χρόνια. Εκείνα τα χρόνια τα παλιά. Ερχόταν κόσμος με τα πόδια, με τα μουλάρια, με τσιγαϊδάρους, δεν υπήρχαν αυτοκίνητα. Εγώ τα άφταξα λίγο στην παιδική μου ηλικία. Τα άφταξα αυτά. Ωραία. Πάμε στο χωριό. Πάμε. Πάμε. Πάνω από την εκκλησία που είδαμε είναι το παλιό σχολείο του χωριού. Σε αυτό το σχολείο φίτησα κι εγώ. Εδώ στην εκκλησία γινόταν τα διαλύματα, εδώ γινόταν η γυμναστική κλπ. Αυτό το σχολείο το δόρισε κάποιος που ήρθε από την Αμερική, το δόρισε στο χωριό για να γίνει σχολείο, αυτό το ίτσιμα ας πούμε. Σήμερα είναι ρυπωμένο, ο πολιτιστικός σύλλογος προβληματίζεται. Θέλει να διατηρηθεί αυτό γιατί είναι ένα παλιό κτίριο, πετρόχτυρο, mm-hmm. ναι, αλλά είναι τα έξοδα πολλά, δεν μπορεί ο πολιτιστικός σύλλογος, αυτό ανήκει βέβαια στο Δήμο, ο Δήμος λέει ότι δεν έχει λεφτά, μόνο σε κανένα πρόγραμμα, αλλά ποιο να πρωτομπεί στη Σιτία, ας πούμε, σε προγράμματα, μπαίνουν ορισμένα, δεν μπορούμε. Εκείνη την εποχή, Μανώλη, που εσύ ήσουν να μαθηθείς σε αυτό το σχολείο, πόσα άτομα, πόσα παιδιά είχε? Όταν πήγαινα εγώ είχε 35 παιδιά. Εν έτη? Εν έτη 1950, του 50, στη δεκαετία του 50. Μάλιστα. 50 με 60 εκεί. Μάλιστα. 50 με 60. Σήμερα πόσα παιδιά έχει στο χωριό, έχει καθόλου παιδιά? Σήμερα, ναι, το σχολείο μετά μεταφέρθηκε, έγινε καινούριο σχολείο πιο πέρα, mm-hmm. που έτσι που είναι τώρα ο πολιτιστικός σύλλογος που θα δούμε. Σήμερα τα παιδιά, δεν έχει το σήμερα καθόλου παιδιά εδώ πέρα. Το σχολείο λειτουργούσε το καινούριο μέχρι το 1997. Μάλιστα. Εκεί τελείωσε. Ωραία. Τελείωσε. Πάμε. Μανώλη, ήρθαμε στη Βρύση, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω είναι λίγο έξω από το χωριό. Ναι, ναι. Είναι η κυρία Βρύση που παίρνανε νερό, νερό. Παλιά. 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 Και από ό,τι είδα, τρέχει νερό. Τρέχει νερό, ναι. Αυτό το νερό από πού έρχεται, από τα βουνά από πάνω, μαζεύει. Ναι, έχει μια πηγή πιο πάνω, αλλά με λίγο νερό. Mm-hmm. Λίγο νερό και κατεβαίνει εδώ. Το χωριό υπέφερε από νερό. Αυτή ήταν η μοναδική Βρύση. Όλο το χωριό τότε είχε κόσμο, πολύ. Το 1880 αναφέρεται με 35 οικογένειες. Αν βάλουμε μέσω όρο 3-4 παιδιά. Τότε κάνανε πολλά. Ακριβώς, γι' αυτό το λέω. 10 παιδιά, 8 παιδιά. Ναι. Λοιπόν, ερχόταν εδώ πέρα με τα σταμιά και γεμίζανε οι γυναίκες γραμμή. Επειδή δεν έφτανε το νερό, αναγκαστήκαν οι χωριανοί
και ανοίξαν εδώ ένα πηγάδι με τα χέρια και ευγάνανε και από εδώ νερό και βάλανε μια τρόμπα εδώ. Αυτή λειτουργεί σήμερα ή όχι? Δεν, όχι, όχι. Ούτε το πηγάδι όχι, φαντάζομαι λειτουργεί. Ούτε το πηγάδι, ούτε το πηγάδι. Σήμερα έχουμε μια γεώτρηση έξω από το χωριό μακριά, η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες, αφού ποτίζουμε και λιόφυτα στο κατσιδόνι. Εδώ η Σύτανος έχει αμπέλια, έχει τσιπούλια, έχει χωράφια, δηλαδή μια στιγμή που θα βρεθεί ανάγκη, μπορεί κόσμος να έρθει εδώ πέρα και να ζήσει. Κατάλαβα. Με αυτά που υπάρχουν. Ελιές δεν έχει. Θεωρήσανε ότι ήταν υψηλά, το υψόμετρο είναι 620 μέτρα υψόμετρο το χωριό. Λοιπόν, θεωρήσαν ότι δεν κάνουν οι ελιές και είναι από το κατσιδόνι και κάτω οι ελιές. Μάλιστα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Η βρύση αυτή είναι οθωμανικής αρχιτεκτονικής, δεν ξέρουμε ακριβώς πότε. Και έχει ανακαινιστεί πότε έγινε, έχει ανακαινιστεί τώρα και παραμένει εδώ πέρα ως ένα μνημείο. Αξιοθέατο του χωριού. Ναι, αξιοθέατο, ένα μνημείο. Εδώ τώρα, εδώ τελειώνουμε, τελειώνουμε με τα αξιοθέατα μέσα στο χωριό. Όμως το χωριό, εκτός από τα αμπέλια και τα αυτά και λοιπά, έχει και αρχαιολογικούς χώρους. Δηλαδή, έχει βρεθεί μινωική κατοικία κοντά στο χωριό. Υπάρχει ο χώνος ένα άλλο σπήλαιο που όλα τα νερά του κάμπου, του χωριού, πέφτουν εκεί μέσα αυτό, και είναι σπήλαιο και αυτό. Γι' αυτό και λέγεται χώνος. Ναι, γι' αυτό και λέγεται χώνος, είναι σπήλαιο και αυτό. Υπάρχει το θερόσπηλιο, υπάρχει μέσα Σύτανος μια τοποθεσία εκεί που είναι η γεώτρηση κοντά, που έχουν βρεθεί αρχαία. Εδώ από πάνω υπάρχουν τα πατέλια λεγόμενα τοποθεσία, βρεθήκανε αρχαία, ο Τσίγκουνας αρχαία. Δηλαδή έχουμε και αρχαιολογικούς χώρους εδώ πέρα, οι οποίοι δεν έχουν αναδειχθεί όπως πρέπει. Μάλιστα. Και δυστυχώς αυτά όλα δεν τα λαμβάνονται υπόψη τους. Μανώλη, φαντάζομαι ότι η Σύτανο, επειδή είναι δίπλα στο Καρύδι, σίγουρα θα είναι μέσα στο γεωπάρκο. Έχει άμεση σχέση με το γεωπάρκο. Περνούν διαδρομές εδώ πέρα προς Χαντρά, προς Βόηλα, Βόηλα που είναι αρχαιολογικός χώρος. Ναι, ναι. Είναι κοντά στο κατά καιρούς έχεις δει άτομα, τουρίστες, ξένους να περνάνε από εδώ, να κάνουν τη διαδρομή αυτή? Πάρα πολλούς. Το καλοκαίρι δεν μετρούν τα αυτοκίνητα που περνούν προς Χαντρά που πάνε από εδώ, έρχονται από κάτω Ζάκρο, πηγαίνουν Ιερά Πέτρα από εδώ. Μάλιστα. Και από ό,τι βλέπω όμως δεν υπάρχει κάτι. Ναι. Ναι, από ό,τι βλέπω, θα πω την αμαρτία μου τώρα, ότι δεν βλέπω κάτι που να μπορεί να μείνει εδώ ο ξένος, να φάει κάπου, να ξεκουραστεί, να πιει ένα καφέ, να πιει ένα αναψυκτικό, να τσιμπήσει κάτι. Αυτό δεν το βλέπω. Ναι, ένα καφενείο έχουμε. Ένα καφενείο έχουμε. Δυστυχώς εκεί πέρα είναι και ποταμός. Δεν έχουμε πλατεία, ας πούμε, για να έχουμε χώρους. Προς το παρόν δεν έχουμε. Μάλιστα. Όμως σιγά σιγά, εάν το αφήσουν αυτό το χωριό, θα γίνουν και αυτά τα πράγματα. Θα βρει το δρόμο. Ναι, ναι, θα βρει το δρόμο του, αν το αφήσουν. Λοιπόν, εγώ λέω να βρούμε το δικό μας το δρόμο και να πάμε, γιατί ο πρόεδρος, ο πάρεδρος, ο πρόεδρος της κοινότητας, ναι, έφερε από το Κοτέτσι ένα πετεινό, τον έχει φτιάξει και μας περιμένει πάνω μαζί με μια κυρία να τον κάνουμε γεμιστό, να τον βάλουμε σε ξυλόφουρνο. Και πλησιάζει μεσημέρι. Συμφωνώ απόλυτα. Πάμε, φύγαμε. Απόλυτα φύγαμε, συμφωνώ. Φύγαμε. Μας έφερε εδώ σε ένα πολύ όμορφο μέρος όπου φαίνεται σχεδόν όλο το χωριό,
όπου συναντάμε τη Μέρη τη Δασκαλάκη, εδώ στα αριστερά μου. Γεια σου Μέρη. Γεια σας. Και τον πάρεδρο, να το πω έτσι. Πρόεδρο. Πρόεδρο, παιδί μου, τοπική συνότητα Καθηδονίου και του χωριού. Τον Παναγιώτη τον Λιλιβάτη. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια σας. Καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση που μας κάνετε για να είσαι καλά. Εδώ. Να αποδεσμεύσω τον άλλο πρόεδρο. Εμείς θα τα πούμε πρόεδρε μετά, γιατί έχουμε να φτιάξουμε εδώ από ό,τι μου είπες πριν, πετινό γεμιστό στο ξυλόφουρνο. Ναι, ναι, και να καλοψηθεί. Να το καλοψήσουμε. Να καλοψηθεί για να πιούμε και ένα κρασί μετά. Εντάξει πρόεδρε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, θα τα πούμε αργότερα. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, να αρχίσουμε. Μέρη και Παναγιώτη. Ναι. Ο Παναγιώτης άραψε το φούρνο. Ναι. Είναι, τον έχει κάψει. Ναι, είναι προθερμασμένος. Α, ωραία. Υπάρχει κάποιο μυστικό που ανάβουμε το φούρνο, το προθερμαίνουμε, τι γίνεται εκεί Παναγιώτη? Αν έχει πολύ καιρό να ανάψει, θέλει από το βράδυ λίγο άναμα και μετά σιγή φωτιά την επαύριο πριν βάζουμε το φαγητό μέσα. Μάλιστα, μυστικό δηλαδή αυτό. Μυστικό. Ωραία. Λοιπόν, πετεινό να υποθέσω από το κοτέτσι σου. Αλανιάρης, αλανιάρης. Ωραία. Λοιπόν, αυτό δεν το θέλουμε, το αφήνουμε εδώ πίσω. Λοιπόν. Θα βοηθήσεις τη Μέρη ή η Μέρη θα βοηθήσει εσένα? Εγώ θα βοηθήσω τον Παναγιώτη. Ωραία. Γιατί έχουμε μεγάλη παράδοση στη μαγειρική. Μαγειρεύουμε και άντρες του χωριού. Αυτό δεν το ήξερα γιατί. Στο πανηγύρι, αν δεν βοηθάγαν οι άντρες, δεν γινόταν τίποτα. Ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτη, πες τι θα κάνουμε. Θα ρίξουμε στην κατσαρόλα να σοτάρουμε το ρύζι λίγο. Οπότε θα αναβάλω λάδι από τη Ζάκρο που είναι ο χορηγός μας. Θα το αφήσουμε να κάψει πρώτα. Ναι, θα το αφήσουμε λίγο να ζεσταθεί. Θα βάλουμε πρώτα τα σκοτάκια. Ωραία. Έλα Παναγιώτη. Βοηθός. Εγώ θα πω. Παναγιώτη, τι λένε τα σηκωτάκια? Τώρα πρέπει να τα σβήσω με λίγο κρασί. Το κρασάκι ήρθε, το παράγγειλες ήρθε, είναι εδώ. Βέβαια. Το Μέρη. Οπότε ρίχνουμε λίγο κρασάκι. Λίγο κρασάκι. Ναι, ίσα για να τα σβήσουμε. Και εν συνεχεία θα τα αφήσουμε ξεσκέπαστο για να φύγει το αλκοόλ και να μείνει μόνο η ουσία του κρασιού. Αλλά τα λέω. Τέλεια. Γιατί, να ρίξουμε και το ρύζι. Να ρίξουμε και το ρύζι. Ωραία. Περίπου 300 γραμμάρια ρύζι βάζουμε. Για, γιατί... Είναι ανάλογα το μέγεθος είναι που είναι ανάλογα και... το μέγεθος του, του πετινού. Του κόκορο. Νομίζω ότι είναι καλό. Θα το αφήσουμε τώρα να σοφαριστεί με το λάδι, με το κρασί. Ναι, βεβαίως πρέπει να το σκεπάσουμε λίγο, τώρα. Λίγο πιπεράκι και λατάκι. Ρίξε Μανώλη το αλάτι. Ωραία. Τέλεια. Νομίζω είναι εντάξει. Ναι, φέρ το βούτυρο. Να το κλείσουμε, το βούτυρο ντόπιο, ε. Ντόπιο. Δεν βάζουμε πολύ. Δεν θα το ρίξουμε μέσα. Θα το κάψουμε λίγο. Άρα λοιπόν θέλουμε τη φωτιά. Σου κάνω να τη νιώθεις.
φάζουμε ρίγανη στις πατάτες. Που από ό,τι βλέπω είναι ντόπια. Ντόπια από το βουνό μαζεμένη. Λίγο πιπέρι, πιπέρι να βάλουμε μερί. Παναγιώτη, έχουμε και θεατές πίσω, έτσι. Βεβαίως. Οι οποίες κυρίες συμβουλεύουν. Βεβαίως. Γι' αυτό τις έχουμε. Έτσι. Γιατί αυτοί μας τα μάθανε. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, να φέρουμε τη γέμιση για να την ρίξω μέσα. Να ρίξουμε λίγο λαδάκι πρώτα στις παράδες. Ναι. Μάλλον δεν πρέπει να κάνω το πρώτο, πρέπει να κάνω το μάγειρα. Είναι. Λοιπόν, τη γέμιση. Πολυτάλαντος. Ρίχνουμε τώρα τη γέμιση μέσα. Ελπίζω Παναγιώτη, μάνα σου να μην δει την εκπομπή. Θα σε βάζει μετά συνέχεια να μαγειρεύεις. Μαγειρεύω. Άμα μου μένει ελεύθερος χρόνος, θα μαγειρεύω. Ωραία. Φράει πάλι. Θα χωρέσει, θα χωρέσει ακόμα. Μια κουταλίτσα, δυο. Ωραία, νομίζω ότι είναι εντάξει. Ναι. Έχεις φέρει εδώ, βλέπω Παναγιώτη, και κλωστή με βελόνα έτοιμη. Κάτσε. Βάλε, βάλε. Πριν να το ράψουμε, θα βάλουμε και ένα ποτηράκι νερό μέσα. Για να βοηθήσουμε το ρύζι να ψηθεί. Ναι, βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Άρα που σε βάλαμε πολύ. Να βάλω το πετινό. Ναι, βάλουμε το πετινό. Ωραία. Γύρω γύρω θα βάλουμε τις πατάτες. Ωραία. Πάσουμε, φαντάζομαι, με αλουμινόχαρτο. Βεβαίως, γιατί η θερμοκρασία του φούρνου είναι πολύ δυνατή και μπορεί να μας το αρπάξει. Για να ψηθεί καλά, χωρίς να καεί. Έτσι. Το ζουμί βάλε. Λοιπόν, βάζουμε λάδι. Ακόμα λίγο λαδάκι. Και ένα ποτήρι νερό, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Κάτι ξέρω κι εγώ, Παναγιώτη. Ναι, βεβαίως. Να βάλουμε λίγη ρίγανη από πάνω, γιατί την έχουμε. Να βάλουμε και άλλο νεράκι. Επα, εντάξει. Πήρε το αυτί μου ότι εδώ υπάρχει ένας ερωτικός μετανάστης, ο οποίος έχει φτιάξει εδώ ένα παλιό σπίτι, το έχει αναπαλαιώσει, το έχει φτιάξει εντελώς παραδοσιακά και θέλω να πάμε να το συναντήσουμε για να κάνουμε μια βόλτα στο σπίτι. Βεβαίως. Πάμε, ναι, ναι, πάμε να το συναντήσουμε. Έλα, έλα μαζί μου. Thank you.
μας είναι ο κύριος Κώστας Γιαννακόπουλος, Κώστα ο Μανώλης, Μανώλη ο Κώστας. Να είσαι καλά. Χαρήκαμε πολύ που ήρθατε. Ελπίζω το ερωτικό μετανάστης να μην σε πείραξε εντός ή εκτός εισαγωγικών. Με πειράζει, γιατί εγώ εκτός από ότι ερωτεύτηκα τη γυναίκα μου, ερωτεύτηκα και το συγκεκριμένο χωριό και τους ανθρώπους του και την ιστορία του. Μάλιστα. Έκανα μία βόλτα στο σπίτι και πραγματικά έχω πάθει πλάκα, όπως λέμε. Δηλαδή, δεν έχετε πειράξει παρά ελάχιστα πράγματα, έχει μείνει όπως ήταν το σπίτι, με τις πέτρες, με τις καμάρες. Τι σε οδήγησε στο να αναπαλαιώσεις ένα σπίτι στη Σύτανο, ένα χωριό πάρα πολύ μικρό? Πώς το έκανες αυτό? Το σπίτι αυτό είναι μοναδικό, δεν υπάρχει αντίγραφο, ούτε και μπορείς να κάνεις ποτέ αντίγραφο από ένα τέτοιο σπίτι. Είναι πάρα πολύ παλιό, το έχουμε υπολογίσει από τις ιστορίες των γερόντων ότι πρέπει να είναι περίπου από το 1860 κατασκευασμένο. Και αυτό ανήκε στην οικογένεια της γυναίκας μου από τη μεριά της μητέρας της. Μάλιστα. Και ήταν ένα σπίτι το οποίο το αγαπούσε η γυναίκα μου από τότε που ήταν μικρό παιδί. Έτυχε λοιπόν μετά από πολλά χρόνια αυτό το σπίτι να έρθει καθ' ολοκληρία στα δικά μας χέρια και αφού το κρατήσαμε ένα διάστημα όπως ήταν σχεδόν σαν ερείπιο, αποφασίσαμε να το φτιάξουμε, γιατί ήταν ένα καλό, ήταν ένας καλός προορισμός της Ήτανος, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, το βασικό στη Ήτανο δεν είναι το ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χωριό. Το βασικό στη Ήτανο είναι ότι έχει πάρα πολύ ωραίους ανθρώπους και αυτό αποδεικνύεται κάθε χρόνο με τα πανηγύρια που μαζεύουν 1.200 ανθρώπους και από όλη τη συμπεριφορά των κατοίκων. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να το φτιάξουμε. Θέλαμε να κάνουμε τις λιγότερες δυνατές επεμβάσεις για να κρατήσουμε τη φυσιογνωμία του και απλά να το μετατρέψουμε σε ένα σύγχρονο σπίτι χωρίς να το πολυπειράξουμε. Φαντάζομαι ότι το καταφέραμε. Έμεινε το ταυλάδο του, έμεινε το πατητήρι του, μείναν οι καμάρες του. Η παραστιά μείνανε όλα ακριβώς έτσι όπως τα βρήκαμε. Απλώς το περιποιηθήκαμε και το εξυγχρονίσαμε για να γίνει ένα σύγχρονο σπίτι. Λοιπόν, Μαρία και Παναγιώτη και Μαρία, έχουν περάσει περίπου μία ώρα και ένα δεκαετό από τη στιγμή που βάλαμε μέσα το ταψί μας. Πρέπει να είναι έτοιμο. Ευελπιστώ ότι θα είναι έτοιμο. Θα είναι έτοιμο, ε. Πάμε λοιπόν να για δούμε. Για πάμε όλοι μαζί εκεί να δούμε τι έχουμε κάνει. Έλα ρε Πρόεδρε, να δούμε τι έχουμε κάνει. Θα βάλουμε τα γάντια όμως για να μην καούμε. Βέβαια, εγώ ήρθα εντωμεταξύ και έβγαλα το αλουμινόχαρτο, γιατί έτσι έπρεπε. Α, ωραία. Για να ροδίσει από πάνω. Οπότε το βλέπω. Φαίνεται. Λοιπόν, κάτσε τώρα, περίμενε. Ένα πυρούνι. Δεν χρειάζεται. Εντάξει. Είμαστε κομπλέ. Είναι ψημένο, οπότε το παίρνουμε, το βάζουμε στο τραπέζι μας. Και επίσης, οι κακές φήμες ή οι καλές φήμες, δεν ξέρω, λένε ότι έχεις πολύ καλό κρασί. Ναι. Ωραίος μεζές για κρασί κόκκινο. Βεβαίως. Τι άσπρο, Και άσπρο, μπάμε και το κρέας κόκκινο. Κόκκινο, ναι. Ωραία, κόκκινο. Οπότε κόκκινο. Θα το συνδυάσουμε. Ναι, να δούμε, έχει ψηθεί το ρύζι. Πιστεύω ναι. Κάναμε καλή δουλειά. Καλή δουλειά. Λοιπόν, αυτή που θα σε πάρει. Θα είναι τυχερή. Θα είναι πολύ τυχερή. Πολύ τυχερή. Λοιπόν, Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα ξαναπούμε στην πορεία εμείς. Μαρία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να χάνω.